πολλές ευθύνες στο κόμμα του. Πρέπει να κοιτάει μπροστά αν μπορεί να βοηθήσει στο να ξεπεράσει η χώρα τα προβλήματα τα οποία οι ίδιοι κληροδότησαν στη χώρα. Και θέλω να τονίσω ότι μια ευκαιρία είχαν στην αρχή με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος να βοηθήσουν τη διαμάχη της κυβέρνησης. Αυτή διαχειρός Χρήστα του Λαζαρίδη, όπως διαβάσαμε στην εφημερίδα Δημοκρατία και με την ψήφο του κ. Σαμαρά βεβαίως, ψήφισε ένα ψήφισμα. Θυμάστε εδώ ήταν ο κ. Μητσοτάκης που κουβεντιάζαμε εκείνο το πρωί. Ένα ψήφισμα υπονόμευσης προσπάθειας διαπραγμάτευσης της ελληνικής κυβέρνησης. Άρα όλα αυτά μοιάζουν κατά τη γνώμη μου σαν μια πολιτική ιστεροβουλία. Λέω μοιάζουν. Ωραία. Μια πολιτική ιστοβουλία. Δεν θα του περάσει όμω, διότι επαναλαμβάνω. Δεν διαπραγματευόμαστε μόνο, κυβερνάμε κιόλα. Καταθέτουμε νομοσχέδιο. Όλα τα άλλα. Υπάρχει όμω πρακτικό πράγμα. Πράγματι. Μάλιστα. Εάν χρειαστεί η Ισπανική Βουλή, η Πορτογαλική Βουλή να ψηφίσει κάτι. Εκεί έχουμε θέμα τώρα, έτσι που έχουμε ανοίξει μέτωπο με τον Βουέλη. Δεν ανοίξαμε μέτωπο εμεί. Ο κύριο Υπουργό των Οικονομικών τη Ισπανία μίλησε 17 φορές το τελευταίο Eurogroup για να βάζει εμπόδια στην ελληνική προσπάθεια. Γιατί έβαλε 26 δισεκατομμύρια στο τραπέζι. Και 22 φορές θα απαντήσω. 22 φορές μίλησε ο κύριος Σόιμπλε. Ήταν μειοψηφία στο Eurogroup. Και δίναν μάχη εναντίον των ελληνικών θέσεων και υπέρ της Γερμανικής Δημοκρατορίας. Δηλαδή είναι δεδομένη αυτή η συμμαχία. Ωραία. Δεύτερον, τα 26 δισεκατομμύρια δεν τα πήραν από κανέναν άνεργο, όπως ξέρετε. Δεν τα δίναν σε ανέργους οι Ισπανοί. Γιατί εσείς ξέρετε πώς τα δίναν αυτοί. Ξέρουμε τι γίνεται. Ξέρετε εσείς ξέρουμε τι γίνεται. Ξέρουμε τι γίνεται. Τα έβαλαν στο τραπέζι. Επαναλαμβάνω. Δεν τα έβαλαν για αυτούς. 28% θα φτανόταν. Εμείς το ιδιωτικό. Αυτά ήταν τα νούμερα. Τι να πω, ψέματα να λέω. Εμείς δεν συμμετέχουμε. Δεν συμμετέχουμε ως φτωχοί συγγενείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δίνουμε και παίρνουμε. Παρακαλώ. Να προχωρήσουμε λίγο. Να απολογηθούμε λίγο. Εμείς θα κάνουμε μια παρέμβαση για τη Νέα Δημοκρατία. Θα γυρίσουμε. Όχι μια μόνο παρέμβαση. Κοιτάξτε.